Está liberado. Está liberado. Está liberado. Graças. Ela para aquela operação. Como está a senhora? Se eu ir a Cacoa. Eu vou embora. Ο Γρότζος έχει κάνει και σκαλίφι, με έχει ξαναπεράσει και έχει με άξονες πώς είναι η ζημιά και τα λοιπά, το οποίο μας έδωσε το δω. Το πρωί 2011 και την ίδια, ήταν 10 μέρες, συνέβησε μετά. Πιο μεγάλη αγάπηση δεν έχει τους ίδιους παραγωγούς. Είμαστε μοναδικός συνδυασμός στην Ελλάδα, με χρωστάει όλες οι τερμίες στην Εθνική Μήτια και πάλι από παραγωγό. Ούτε από παλιά έχει σταματήσει. Είμαστε νοσούς συνδυασμός, 2003, σαν συνδυασμός. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, η φιλοσοφία μας ήταν ότι πρέπει να κρατήσουμε την παραγωγή. Δεν ζήσαμε. Αλλά βοηθήκαμε λοιπόν από ό,τι από τότε νομάζει. Και τώρα η επιδότηση στη λογική αυτή είναι η βάση της, ότι πας να επενδύσεις και το ρίχνο που να πάρεις, να το πάρεις με ενισχύτηση. Όποιος ξεκίνησε ανάποδα και έψαχε να βρει στην πορεία τα ίδια κανάλια. Σήμερα είμαστε, όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες στο Όστιμπε στην Ελλάδα. Να μην πω η μοναδική που έχουμε ξηραδίριο μόνο και μέσω, δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα. Και στα προσεκτής σχέδιά μας είναι μια μονάδα μεταποίησης έτοιμο προϊόν, σε βάζω. Έχουμε κάνει τη μελέτη. Προμαγειρεμένο. Ναι, και έχει μαγειρεμένο και προσεκτημένο και κάτι ψημένο. Και κάτι ψημένο. Και μαρμελάδα. Καταπληκτικό. Είναι σε με καινοτομία δηλαδή. Έχουμε μικρό φασόλι, είναι γύρω σε 7 κοντικού στα βούλια. Τα έχετε πατεντάρια αυτά. Τα έχετε πατεντάρια αυτά. Όχι, εννοώ ότι είναι βαρκή. Εντάξει. Νομίζω ότι πάμε καλά. Τι επένδυση είναι σε μηχανολογικό πλαίσιο. Η επένδυση έχει φτάσει γύρω στα 4 εκατομμύρια. Όλοι. Χριστό. Και η καινούργια επένδυση θα φτάσει στο 1. Με ίδια κεφάλαια και άμα βρεθεί τίποτα στον δρόμο. Και περιμένουμε να καταλάβει. Έχει το καινούργιο παραφουκάφι, έχει πάλι μέτρο. Επειδή αφορά καινούργιο και εξυγχρονισμό που θα βάλει, θα μπορέσει να βρει τον δρόμο. Και το σώμα τη πρωτοβουλία που έχουν σχέση με την εδώ από τώρα μπορώ να σας πω, επειδή ένα μεγάλο μέτρο θα είναι των καινοτομικών συμπράξεων, που μπορείτε να πούμε και εμείς ενεργά, να μπείτε εσείς, να μπει η περιφέρεια, να βάλουμε μέσα το ΕΦΙΑΓ. Ειδικά με το κομμάτι του να στήσουμε μετεωρολογικό σταθμό, ειδικό εδώ για γεωργικές προειδοποιήσεις, που είναι σχεδόν 100% χρηματοδοτούμενο. Και επειδή είναι ο οικότοπος μικρός και μία η καλλιέργεια κτλ., νομίζω ότι θα έχει και καλή τύχη. Άρα να ετοιμαστούμε αυτό να το δούμε εμείς. Και θα υποβάλουμε 3-4 συμπράξεις, επειδή εδώ είστε και ακριβικά και το προϊόν είναι το συγκεκριμένο, νομίζω ότι είναι και μόνο παλιό. Μπορούμε να το δούμε. Δεν έχουν τέτοιο ρόλο σκαλί. Ναι, ναι, είναι ειδικό μέτρο αυτό για τέτοια πράγματα και να το δούμε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα σαν τα προχθεσινά. Αν μπορούμε τώρα. Δούμε γιατί. Ποτέ με το φαινόμενο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Στην επιθέση. Θα πούμε και πάνω για κάποια θέματα με την αντιχαλαζική, μπορούμε. Ναι, αντιχαλαζική, πώς μπορούμε. Εξαρτάται αν μπορούν να τα δεχτούν οι καλλιεργητικές τεχνικές και συνήθειες των αγροτών. Από εμάς υπάρχει δυνατότητα, αλλά πρέπει να δούμε αν είναι πρακτικά έτοιμο. Ακόμα κάνουμε ένα πιλωτικό πάλι. Θα τα πούμε πάνω. Είπαμε εμείς να πούμε. Από τη χθεσινή κουβέντα. Ωραία, θες να ξαναδείξεις μόνο τα Είναι η είναι το
και πληροφορία επέμβαση της σε 40 βαθμούς, στο τελευταίο στάδιο ψύχεται για να μπορέσει να βγει σε ομαλή διαδικασία, για να μπορεί να πάρει και την συνολική. Το πιο, το προϊόν που είναι πιο ευάλωτο και προσπαθούμε να το περάσουμε σε σιγανές θερμοκρασίες είναι ο ελέφαντας. Γιατί κρατάει στο κέντρο περισσότερη υγρασία. Είναι δύσκολο να το κατεβάσουμε. Στο πλακέ ουδέποτε είχαμε πρόβλημα μεγάλο, αλλά στο γίγαντο και στον ελέφαντα ειδικά υπάρχει μια δυσκολία και τις περισσότερες φορές, 2 και 3 φορές θα πέρασε το ξηρατήριο. Γι' αυτό και ο ελέφαντας δεν πάει σε μικρή συγκράση. Δηλαδή στο 500 ο Ταμαρίων δεν θα δείτε ποτέ. Θα δείτε μόνο το γίγαντο, το μικρό σύνολο. Στην ίδια ποικιλία, στο ίδιο είδος, δεν έχεις αποκλείσει σε μέγεθος ή δεν σας ενδιαφέρει, θα βάζετε... Επειδή υπάρχει αποκλείσει στο μέγεθος, το χωράφι παραγωγός, δηλαδή όταν πάρει, επειδή είναι ίδιο παραγόμενος ο σπόρος και πάντα ο παραγωγός δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία να κάτσει και να το διαχωρίσει, εκεί μετά ερχόμαστε εμείς και μέσω των σκήνων με τα νούμερα, αλλάζουμε τα νούμερα στον ελέφαντα, που πρέπει να είναι ο βάλι, για παράδειγμα, και αλλάζουμε και τα νούμερα στο γίγαντα. Στο μέγεθος και στο σχήμα, σχήμα. Αλλά ανάλογα τι παραγγελία υπάρχει και πού ναι. Να πάει το προϊόν, πότε ευθύνεται. Όταν πάει σε παράδειγμα για συσκευασία, πρέπει να το προϊόν να είναι γύρω μέχρι 50 σπιτιά. Παιδιά, ένα 100 γραμμάρια. Κάτω το 50, οπωσδήποτε να είναι ο ελέφαντας. Και φυσικά σε ένα χωράφι μπορεί να υπάρχει μέσα, όταν παραλαμβάνουμε και γίγαντας και ελέφαντας, στο ίδιο σακί. Οπότε εκεί πέρα αναγκαστικά εμείς κάνουμε το διαχωρισμό. Θα ξεχωρίσουμε τον ελέφαντα και θα ξεχωρίσουμε τον γίγαντα. Δηλαδή, από ένα χωράφι, εμείς θα έχουμε και γίγαντα και ελέφαντα. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η διαδικασία, πώς επηρεάζει το τιμή. Γιατί, δηλαδή, υπάρχουν
παράπονα, α πούμε. Μιλάμε ακριβά εδώ πέρα. Ναι, όπως το κοστολόγιο και εντοπιστική παράγωγη. Ναι, θέλω να εξηγήσω. Φανταστείτε ότι μέχρι στιγμή σας είπα ότι δεν θα περάσει μία φορά από το μηχάνημα. Θα περάσει και δύο και τρεις άμα χρειαστεί, αναλόγως τι ποσοστά πείρας θα έχουμε, αναλόγως με το τι προϊόν θα συγκομίσουμε. Και μετέπειτα, όπως σας είπα, και για την σύρανση, για να βγει το προϊόν κατάλληλο, έτσι. Γιατί αν πουλήσει προϊόν πάνω από 14%, όλοι το γνωρίζουμε ότι μπορεί να εμφανιστεί ευρωτεία στα μούχλα, το οποίο είναι για τον πρόσφατο κατανάλωση. Κύριε Βλέπα, θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του συνεταιρισμού, ως σήμερα, είμαστε μόνη επιχείρηση που δεν έχουμε δεχτεί επιστροφές. Ήθελα να τονίσω εγώ με την ερώτησή μου ότι ποιοτικά, ας πούμε, ξέρω, έχουμε ανάλογα αποτελέσματα. Εντάξει, και γι' αυτό, ας πούμε, δίνουμε στην ποιότητα. Σε καλλιέργειας είστε σε άκρο, είστε σε... Είμαστε στο μέρη διαχείριση άκρο 2-1-2-2. Και το ποιό είναι ποιότητα. Ναι. Δεν έχουμε επίσης τη δυνατότητα, για τον λόγο ότι είναι ΠΟΕ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει λόγω της πιστοποίησης το κόστος της παραγωγής και άλλο, γιατί ελέγχουμε τη στραματική απόδοση ανάβου, τεμάχιο. Έτσι το ορίζει ο Ευρωσέρβης, πρέπει να ελέγχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και 5 και 10 σακιά, για παράδειγμα, να έχεις ένα μικρόφωνο τεμάχιο, εγώ πρέπει να το περάσω και να σταματήσω τη γραμμή. Δεν μπορώ να έχω μια συνεχή ροή. Αυτό μου ανεβάζει και άλλο το κοστολόγιο. Προφανώ, γιατί δεν έχει βιομηχανική ροή. Μέσα στο ξηραντήριο πρέπει να αφήσω ένα τεράστιο κενό για να μην αναμειχθεί. Για να μην διατραφεί η χνιασιμότητα. Για την χνιασιμότητα. Το οποίο φανταστείτε ότι σε αυτά τα κενά καίει όμω το προπάνω, οπότε πάλι έχουμε. Ενέργεια. Ενέργεια. Άλλη μια ερώτηση. Αυτά τα χύμα φασούλια που βλέπω, ας πούμε, από παραγωγή που πουλάνε, περνάνε από εσάς πρώτα. Ή από άλλες. Ξέρετε να βλέπεις και εμπνοποίηση. Ναι, όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Το μεγάλο μας πρόβλημα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Από εσάς θέλω να το ακούσω. Όχι. Εδώ, στο συσκευαστήριο που είμαστε, περνάνε μόνο των μελών του συνεταιρισμού, ναι, που υποχρεωτικά θα φέρουν όλη την παραγωγή τους εδώ πέρα και θα τυποποιηθεί και θα κατευθυνθεί και όλη την εξαιρετικότητα. Είναι δηλαδή ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου. Και εκεί θέλω να πω το εξής, που υπάρχει μία παραπληροφόρηση. Λέει, γιατί εγώ που είμαι παραγωγός στην Πρεσπόρ, αφού παράγω στην Πρέσπαρ, για ποιο λόγο να μην μπορώ να το πω Πρεσπόρ. Ο λόγος είναι ότι από τη στιγμή που έχει βγει ένας κανονισμός για τα προϊόντα του ΠΟΕ, σου λέει ότι για να το αποδείξει ότι είναι από την Πρέσπαρ πρέπει να περάσει έναν έλεγχο. Αν δεν περάσει από αυτόν τον έλεγχο, πώς θα το ονομάσει, πώς θα το αποδείξει ότι είναι από την Πρέσπα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα κοστολόγιο άρθρο για να μπορούμε να το βγάλουμε ως ΠΟΕ, πώς θα το. Δεν είναι άδικο για τους άλλους που πουλάνε. Στο Υπουργείο Παιδείας, που είναι από την οργάνωση των ομάδων παραγωγών. Οπότε, δεν ξέρω θα πρέπει να είναι εσύ, Πρόεδρε, αναγκαστική σας. Είναι άλλο το θέμα, ότι μπορεί, φαντάζομαι, σας ενδεχομένως να έρθει να τους συσκευάσει αυτά. Μπορεί να έρθει να αξιοποιήσει αυτό που είναι στο κοινό. Ομάδες, διανοητική συσκευασία. Πρέπει να περνάνε τουλάχιστον για το τελικό. Έλα εδώ πέρα. Δηλαδή, ανεξέλεγκτα να πουλάμε σίγουρα φασόλια, εδώ πέρα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Οποιοδήποτε παραγωγός των Πρεσπών που θέλει να ενταχθεί στο σύστημα, μπορεί κάλλιστα να στείλει την αίτησή του στο Κροσέ, να υποδείξει ποια χωράφια καλλιεργεί κάθε χρόνο, γιατί ο Κροσέ τι βλέπει. Θέλω να βλέπω τα χωράφια σου για να ξέρω τη συστηματική σου απόδοση και τι θα παράξεις ως προϊόν που γουέ. Και σε τι θα το συσκευάσει. Θέλω να ξέρω σε τι θα δοθεί στην αγορά. Στο φάκελο της γεωγραφικής εμπίστευσης είναι προσδιορισμένα και τα όρια παραγωγής που κάνει αποδεκτό. Αν του φέρει ένας 4 τόνους, θα του πει φύγει, δεν μας κάνεις εσύ εδώ, έχεις κάνει άλλες δουλειές. Οπότε αν δεν πεις το σύστημα ελέγχου να παραδώσει τη στρέμματα που θα καλλιεργήσει, πώς το έχουν ξέρετε τον ελέγχο. Κάθε χώρα έχει του πόπτη, γιατί δεν κάνατε προσπάθεια. Και τι λίπασμα, τι φάρμακα. Με την έννοια ότι εσείς κάνετε την επεξεργασία και εδώ, άρα γιατί δεν προωθείτε φάκελο πόπτη. Δεν έτσι, γιατί τώρα έχει γίνει ένα. Δεν έχει διαχωρισμό πόπτη. Για τους έξω λέτε. Γιατί πρέπει να θέλει να έρθει. Όχι, γιατί λέει, γιατί δεν κάναμε πόπτη, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι εγώ και δεν έχεις. Εμείς βρήκαμε το... Έτσι, τουλάχιστον εγώ, τον Πρωτοήθα είχε κατατεθεί το 2004. Το 1993 είχε κατατεθεί ο φάκελος. Ναι. Τότε που ξεκίνησαν τα σύμφωνα. Το 1993, μέσω της Διεύθυνσης Γεωργίας. Το 1996 ενταχθήκαμε και το ενεργοποιήσαμε εμείς το 2004.
Και πάλι τότε όχι με πολύ καλούς φίλους. Το θέμα είναι ότι το ΠΟΓΟΕ έχει στο κείμενο ότι μπορεί να επεξεργαστεί εκτός ζώνης. Όχι. Το ΠΟΓΟΕ των Πρεσπών είναι. Στις προδιαγραφές λέει 100% στην προδιαγραφημένη ζώνη έχει πιάσει το ΠΟΓΟΕ. Εμείς, αυτό σας λέω, το πηγές στην περιοχή των Πρεσπών είναι μόνο η συσκευασία στην ερωτημένη ζώνη, που εκεί έχουμε το μεγάλο μας πρόβλημα με τον Αυροσέρ, που έχουμε πόλεμο στην κυριολεξία, και μπορεί μόνο να ενταχθεί μία μονάδα επεξεργασίας συσκευασίας σε υποσυσκευασία, μόνο να πάρει όμως το προϊόν μέσα από την επιχείρηση που είναι. Εκεί η επιχείρηση κάνει έτσι για υποσυσκευασία. Αλλά πάλι... Λάθη όμως, μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίηση του φακέλου και με επεξέλιξή του σε ΠΟΠ που να το κλείσετε τελείως. Νομίζω ότι τώρα με τον καινούριο κανονισμό που ήρθε, η ΠΟΠ θα γίνει ένα, δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο. Λέω πώς είναι τώρα. Αυτό σα σκέψη υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Και με τον πρόεδρο του Μαρουζέτη, χθε που μου είχε συνάντηση στην Αθήνα, το είπαμε και. Και είδαξε αυτό συναρμόδιο. Έχει δίκιο η αναφορά μα εκεί από του αφορά, από και για αυτό το πράγμα, το οποίο θα γίνεται η συσκευασία του προϊόντος. Δεν το έχω δει εγώ σε άλλο. Μα δεν είναι υποχρέωση στα που να είναι, μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Αυτό σα είπα ότι καλώ και αυτό η συσκευασία δεν γίνεται εδώ. Ναι, πρέπει να βάλει το φάκελο εσύ ω δεσμευτικό. Και το μόνο που έχουμε εδώ και 3 χρόνια που κάνουμε και τη διστροποποίηση, γιατί το είχε ανοιχτό, εμεί το κάναμε μέχρι ένα 20 κιλό, αλλά βλέπουμε ότι πάλι η αγορά έχει. Για την ενοποίηση που λέμε, έχουν κάνει ένα αίτημα τροποποίηση να φτάσει τουλάχιστον μέχρι ένα 10 κιλό. Γιατί το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία του καταναλωτή σήμερα. Στο χήμα που θέλει να πάει στον μπακάλι για το πατάτα. Τουλάχιστον αν μέχρι ένα 10 κιλό το μαζεύουμε ακόμα. Είναι αλλά σαν αυτό που κάνει η Νάξος με την πατάτα που προσπαθεί να το εμφανίσει μόνο σε τρίκυλη συσκευασία για να πούμε Νάξος ίσον η τρίκυλη. Εμείς ξεκινήσαμε από 250. 500, τρίκυλη και πεντάκι που θέλουμε να σπρώξουμε όσο για το... να μπορέσει να φτάσει στο για παράδειγμα στο λάδι, τις μεγάλες συσκευασίες στις 17 κιλές, νομίζω ότι τις έχουν κάνει μόνο για χώρους, για εστίασης. Και τώρα κοιτάξτε, όλα τα πάντα πρέπει να τα πουλάνε σε μέχρι πεντάκι. Είναι η συνήθεια όμως του εγχώριου καταναλωτή που θέλει να πάει στο μπακάλι του για να πει σε σου λαγή σε σχολιά. Όχι μόνο το πρόεδρε, αλλά είδατε παράδειγμα ιταλικά προϊόντα και έξω. Πάμε στην Γερμανία. Πάει φέτος για συνεργασίες, ήταν τα ελληνικά προϊόντα πάλι στο χείμα. Και για τους Γερμανούς συνηθίσαμε δηλαδή σε τι κατάσταση. Θέλει το ελληνικό προϊόν να το βλέπει. Έχουμε μάθει να κάνουμε. Ταυτίζεται με αυτό το τι είναι η παραγωγή, το εγχώριο, το ντόπιο που λέμε. Το γλύσιο και το αυτό. Πάμε.